Την αντίδραση τη Σερβία προκαλεί η απόφαση του Πρωθυπουργού τη Ουγγαρία να κατασκευαστεί ένα φράχτη ύψου 4 μέτρων στα σύνορα των δύο χωρών. Ο Σέρβο Πρωθυπουργό Αλεξάνδρα Βούτσιτ υπογράμισε την ανάγκη πολιτική λύση στο πρόβλημα τη μετανάστευση. Πιστεύω ότι το 1961 ήταν η χρονιά που ένα τέτοιο τείχο χτίστηκε στην Ευρώπη. Αυτό συνέβη πολύ καιρό πριν εξαιτία πολύ σοβαρών λόγων και πολύ σοβαρών προβλημάτων, τα οποία κατανοώ, Πρωθυπουργέ Όρμπαν. Αλλά αυτό δεν έχει σχέση με εμά. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί και δεν θα συμβεί, σημείωσε ο Σέρβο Πρωθυπουργό και υπογράμισε πω θα συνομιλήσει με τον Ούγγρο ομολογό του. Την περασμένη Τετάρτη, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα κατασκευαστεί ένα φράχτη ύψου 4 μέτρων και μήκου 175 χιλιόμετρων στα σερβο-ουγγρικά σύνορα. Από την αρχή του 2015 έω τώρα, περισσότεροι από 53.000 άνθρωποι έχουν ζητήσει άσυλο στην Ουγγαρία. 43.000 είχαν ζητήσει το 2014 και 2.150 το 2012. Περισσότεροι από 22.000 μετανάστες προέρχονται από τη Σερβία.